αγανάκτησή μας είναι δικαιολογημένη, γιατί την ίδια στιγμή η κυβέρνηση εμένει στον αστερί από τις δεκάδες χιλιάδες λαϊκές οικογένειες της Δυτικής Αθήνας ένα ολόκληρο νοσοκομείο με κλινικές, εργαστήρια, 155 κρεβάτια και τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται περισσότερες από 1.500 χειρουργικές επεμβάσεις το χρόνο όπως γινόταν πριν κλείσουν το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας είναι ένα από τα 8 νοσοκομεία που έκλεισε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ το 2013 και παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις κράτησε κλειστό και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ακόμα πιο εξοργιστικό είναι ότι την ίδια στιγμή που ετοιμάζονται να στήσουν προεκλογική φιέστα πυκνώνουν οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για νέες συγχωνεύσεις και καταργήσεις δημόσιων μονάδων υγείας. Πρόσφατη είναι η δήλωση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι έχουμε περισσότερα νοσοκομεία από όσα χρειαζόμαστε, καθώς και η δήλωση πριν λίγες μέρες της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας ότι θα κλείσει πολλά νοσοκομεία και θα φτιάξει νέους οργανισμούς σε αυτά που θα απομείνουν. Είναι πρόκληση να οργανώνουν φιέστες για δίθεν αναβάθμιση των δημόσιων μονάδων υγείας την ίδια στιγμή που ακόμα και εν μέσω επιδημίας ο αριθμός των εργαζομένων στην υγεία μειώθηκε κατά 3.500, που χιλιάδες συνάδελφοί μας εμένουν να τους κρατούν σε αναστολή εργασία, που πολύ περισσότεροι από 10.000 συμβασιούχοι κινδυνεύουν με απόλυση τους επόμενους μήνες, που το ένα μετά το άλλο κλινικές και τμήματα νοσοκομείων σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται σε οριακή λειτουργία ή και κινδυνεύουν να κλείσουν. Προειδοποιούμε ότι η κατάσταση θα χειροτερεύσει στην υγεία. Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέες ιδιωτικοποιήσεις, κυρίως για λειτουργία όμως των νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια ως αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες, θα σημαίνει νέα μεγαλύτερη επιβάρυνση και ταλαιπωρία για τις λαϊκές οικογένειες και νέες περικοπές στα δικαιώματα των υγειονομικών. Είναι χαρακτηριστική η πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Υγείας στη Βουλή ότι αποτελεί πρότυπο για τη λειτουργία των νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια το νοσοκομείο Σαντορίνης, που με νόμο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί ως υποκατάστημα της ανώνυμης εταιρείας μονάδων υγείας της ΑΕΜΗΑΕ. Είτε λειτουργούν τα νοσοκομεία ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου όπως αυτά που μετατρέπει τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είτε ως μέρη ανωνύμων εταιριών όπως έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το νοσοκομείο της Σαντορίνης, το ίδιο αρνητικό αποτέλεσμα θα είναι για το λαό. Κερδισμένοι από την πολιτική αυτή που αποδεικνύεται ότι δεν οφείλεται σε κάποια νεοφιλελεύθερη ιδεολειψία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι συνειδητή επιλογή όλων των κυβερνήσεων για την εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνοι κερδισμένοι θα είναι οι ιδιοκτήτες ασφαλιστικών εταιριών, ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων. Δεσμευόμαστε εκ μέρους και του Σωματείου Εργαζομένων στο θριάσιο νοσοκομείο που εκπροσωπούμε σήμερα εδώ ότι δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα και καλούμε όλο το λαό να συστρατευτεί μαζί μας για ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας που θα καλύπτει πλήρως τις λαϊκές ανάγκες για υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας και θα εξασφαλίζει πλήρη δικαιώματα σε όλους τους εργαζόμενους. Σας καλούμε από σήμερα στην κινητοποίηση που οργανώνει το σωματείο μας την Τρίτη 21 Ιουνίου έξω από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου εκδικάζεται η αγωγή συναδέλφων σε αναστολή για να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Θα προτείνουμε
την μεθαυριανή συνεδρίαση της ΠΟΕΔΗΝ να γίνει νέα πανελλαδική κινητοποίηση για να μην απολυθεί κανένας συμβασιούχος. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την τελική νίκη.